Καλησπέρα σε όλους. Μαζί με τις ευχαριστίες όλων των συναδέλφων για την πρόσκληση στην Μαρία Τεμπευκιανάκη για αυτή την εκπαιδευτική συνεδρία, νομίζω όλοι πρέπει να συγχαρούμε για αυτή την εξαιρετική πρωτοβουλία, Τεμπευκιανάκη, αλλά παράλληλα και να την συγχαρούμε δύο φορές για την πολύ ψηλού επίπεδου και επιστημονικά και οργανωτικά εκδήλωση. Και ουσιαστικά σήμερα εντάσσεται αυτή η εκπαιδευτική συνεδρία, που είναι η συνεδρία αμφιβληστροειδούς και κατά πιο ειδικά χειρουργικής αμφιβληστροειδούς. Αποφασίσαμε μαζί με τους άλλους συναδέλφους που θα σας παρουσιάσω να αναφερθούμε στη σύγχρονη 2022 αντιμετώπιση, τη χειρουργική αντιμετώπιση των παθήσεων της οχράς κοιλίδας, που σήμερα μεταώσεται και με όλα αυτά είναι εξαιρετικά επίκαιρη. Όπως θα δείτε, αυτό το Vitreoretinal Club που εντάχθηκε στο Ocular Oncology Happy Hour είναι ουσιαστικά πανελλήνιο. Κατά σειρά θα μιλήσουν από την Πανεπιστημιακή Κλινική της Αθήνας και ο κύριος Πέτρος Πέτρου, ο οποίος είναι και αντιπρόεδρος της εταιρείας Ιαλιωδούς Αμφιβληστροειδούς. Βέβαια, ο κύριος Πέτρου δεν είναι στην Αθήνα, είναι στη Θεσσαλονίκη. Θα μας εισάγει στο θέμα της γυαλοδοχρονικής σχέσης και επιφάνειας, όπως επίσης και θα μας πει ουσιαστικά για το management του συνδρόμου γυαλοδοχρονικής έλξης, αυτό το VMT. Ακολούθως, επειδή ξέρουμε ότι σήμερα η αντιμετώπιση χειρουργική τίνει να αλλάξει δραματικά μετά την εξέλιξη του διαχειριτικού OCT, που είναι ένα πολύτιμο βοήθημα και ένας από τους πρώτους που το εφάρμοσε στην καθημερινή χειρουργική πράξη, ήταν από την Αθήνα και στον ιδιωτικό χώρο ο Δημήτρης Παπαδάκος. Ουσιαστικά ζητήσαμε από τον κύριο Παπαδάκο να μας πει ουσιαστικά τη χρήση και όλα τα πλεονεκτήματα του διαχειριτικού OCT στη χειρουργική της οχράς κοιλίδας. Στη συνέχεια, από τη Θεσσαλονίκη, είναι ο πρόεδρος ουσιαστικά της οφθαλμολογικής εταιρείας Βορείου Ελλάδος και χειρουργός του οφθάλμικα, ο Πάρης Τρανός. Ο κ. Τρανός θα μαζέψει όλα τα δεδομένα της ιστορίας που λέγεται επιαμφιλιστροειδική μεμβράνη και όσον αφορά τους δείκτες, το CT και το πώς αυτά αντιμετωπίζονται. Είναι χαρά μας επίσης στη συνέχεια να μιλήσει η καθηγήτρια από τα Γιάννενα, από το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, η Μαρία Στεφανιώτου, την ξέρουμε όλοι, όπου ουσιαστικά το αντικείμενό της θα έχει να κάνει με τις οπές της οχράς κοιλίδας και όλο το φάσμα αυτών. Και στο τέλος της συνεδρίας, από την Κρήτη, να μην αφήσουμε κάποια περιοχή παραπονεμένη, είναι ο διευθυντής και πολύ έμπειρος χειρουργός και φίλος στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου, είναι ο Γιώργος ο Παπάς, ο οποίος θα μας πει μια οντότητα που έχει να κάνει με το optic nerve pit, με την ορόδια αποκόλληση της οχράς και το πώς αυτό αντιμετωπίζεται με την χειρουργική διαδικασία.